Είμαι ο Πολύκαρπος Κοζιάβασης. Είμαι από το Μάμαρι, ένα χωριό 20 χιλιόμετρα δυτικά της Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται στην νεκρή ζώνη μεταξύ των τουρκικών στρατευμάτων και του κυπριακού στρατού. Και κάνω τη δουλειά του Γεωργού εδώ και 25 χρόνια. Στο Μάμαρι, επειδή είναι νεκρή ζώνη, για να πάμε στα χωράφια μας, χρειαζόμαστε μία άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να πλησιάσουμε αρκετά τις γραμμές τους. Εμείς καλλιεργούμε μόνο το 1/3 και συναντούμε και αρκετά προβλήματα. Όπως παραδείγματος χάρη, και τελευταίως ένας συνάδελφος μας μπήκε μέσα σε ναρκοπέδιο και το τρακτέρ του ανατινάχτηκε. Εμείς ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας ελεύθερα όπως πηγαίναν οι πατεράδες μας. Μεγάλωσε στα χωράφια. Από μικρό παιδί, από 10 χρονών, εργαζόταν στα χωράφια. Και από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν μπορεί να πάει στα χωράφια του. Και σε αυτά που μπορεί να πάει, πρέπει να έχει ειδική άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη. Έβρισκε ένα αδιανόητο να μην μπορεί να πάει να καλλιεργήσει το χωράφι του, χωρίς να του δώσει άδεια ένα στρατιώτη στον Ηνωμένο Εθνό. Στις αρχές, με τους στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών, είχαμε αρκετά προβλήματα, ιδίως οι γονείς μας που δεν μιλούσαν τη γλώσσα τους. Και ιδίως με τους στρατιώτες τους Άγγλους. Και όποιος δεν είχε άδεια, τους έδιωχνα, δεν τους άφησαν να δουλεύουν, δεν τους άφηναν να δουλεύουν. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα τώρα. Όταν μεγαλώνεις μέσα στην καλλιεργώντας τη γη, είσαι δεμένος με αυτή. Δεν μπορεί να την αφήσεις έτσι εύκολα. Είναι μέρος της ζωής σου. Δεν είναι εύκολο να την αφήσουμε και να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Το 1974, οι Τούρκοι έκαναν επέμβαση στην Κύπρο. Εγώ ήμουν 18 χρονών. Νόμιζα ότι σε λίγες ώρες, λίγες μέρες, όλα θα έχουν τελειώσει. Δυστυχώς, δεν ήταν έτσι. Υπήρχαν σκοτωμοί, υπήρχαν καταστροφές. Πολλοί κόσμος μετακινήθηκαν από τα σπίτια του. Και αυτό διαρκεί εδώ και 40 χρόνια. Που δύσκολα εμπουλώνονται, που δύσκολα ξεχνούνται.